Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Επίσης να πω κάτι στους φίλους. Παιδιά, είχε κάτι, ένα θέμα ο Βαγγέλης. Σήμερα δεν είναι στην παρέα. Αύριο θα είναι κανονικά. Δεν μπορούσα να το. Έχει ένα θέμα δικό του. Πάνω απ' όλα. Τι γίνεται, Μπρούλη? Από τον μπρο και το αδερφούλη. Τα μαθαίνω σιγά σιγά. Και συνεχίζω να έχω την πίστη μου σε αυτό που έχω πει από πέρσι από το καλοκαίρι. Δεν θα τη χάσω την πίστη. Αφού δεν το πιστεύουν οι Ολυμπιακοί, κάποιος πρέπει να πιστέψει αυτούς. Να πω το ποιηματάκι. Δύο επιλογές λοιπόν από το σημερινό πρόγραμμα. Αφήνουμε τις εθνικές ομάδες. Έτσι κι αλλιώς δεν είμαστε και ιδιαίτερα φαν αυτής της κατάστασης σε ό,τι αφορά στην ευρωπαϊκή ζώνη. Σε δύο αναμετρήσεις. Ξεκινάμε από τη La Liga Hypermotion, σε γούτα division δηλαδή, Β' Ισπανίας. Στο Ciudad de Valencia κοντράρονται δύο ομάδες που δεν είναι στα πολύ καλά τους. Δεν πείθουν εδώ και αρκετό καιρό. Τέσσερα μάτς χωρίς Λεβάντε, Σαντάντερ το μάτς. Τέσσερα μάτς χωρίς νίκη η Λεβάντε αυτή τη στιγμή. Υποπίεση ο Γκαγέχα. Μετράει ίσως. Είναι πολύ κομβικό το σημερινό παιχνίδι κόντρα στη Σαντάντερ, ώστε να μπει και στη μάχη των playoffs ανόδου ξανά η Λεβάντε. Τέσσερα μάτς χωρίς νίκη, δύο ισοπαλίες, δύο ήττες στο διάστημα αυτό. Πολλά τα αγωνιστικά προβλήματα αυτή τη στιγμή για τους Βαλενθιάνους. Η Σαντάντερ δεν είναι ούτε αυτή στα πολύ καλά της, ίσα ίσα. Έχει τέσσερα μάτς που χάνει στη σειρά, οπότε οφείλει και αυτή να αντιδράσει. Λίγο καλύτερο το ιατρικό δελτίο, δεν αντιμετωπίζει σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα. Η Λεβάντε έχει κάποιες απουσίες στην άμυνα. Επειδή είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα σε ομάδες που δεν μπορούν να σταυρώσουν αποτέλεσμα, η Λεβάντε είναι αυτή που έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Επειδή περιμένουν παιχνίδι ροντέο, πολλά παιχνίδια της Σαντάντερ γίνονται ροντέο, μετράει διαδοχικά over, πολλά από αυτά έχουν συνδυαστεί και με τον goal-goal. Θα πάω με το over 2,5 το οποίο κυκλοφορεί σε τιμές outsider περίπου στο 1,95 αυτή τη στιγμή. Και πάμε στο Καστελάο, στη Βραζιλία, Serie B Μπετάνο, β' κατηγορία Βραζιλίας, Σαμπάιο Κορέα κόντρα στην Αβαή. Εδώ πέρα είναι επιτακτική ανάγκη για τη Σαμπάιο, καθώς είναι η πρώτη τελευταία αγωνιστική στην κατηγορία, must win παιχνίδι ώστε να μείνει στην κατηγορία. Η Αβαή έσωσε την παρτίδα την προηγούμενη αγωνιστική, μια ιδιαίτερα δύσκολη σεζόν για τους φιλοξενούμενους, καθώς δεν έχει συνηθίσει στο να παίζει για τη σωτηρία της, πολύ πιο έμπειρη. Παρόλα αυτά, κατάφερε προς το τέλος να σώσει τη σεζόν. Δεν θέλει να κάνει και αρνητικό ρεκόρ συγκομιδής στη Β' Βραζιλίας. Η πουλή ομάδα, η Σαμπάιο είναι αυτή που κυνηγάει σαφώς τη νίκη. Κυκλοφορεί όμως πολύ χαμηλά για μια ομάδα που μετράει 4 ήττες στη σειρά. Κυκλοφορεί περίπου στο 1,55. Εγώ δεν θα το αγόραζα, παρότι υπάρχει μονόπλευρο το κίνητρο. Η Αβαή θα το παλέψει, σκοράρει εκτός έδρας. Θα πάω με ένα συνδυαστικό άσοχη και γκολ-γκολ στο 2,60. Αυτά τα λίγα για σήμερα. Λεβάντε Σαντάντερ, over 2,5 και Σαμπάιο Κορέα, Αβαή, άσοχη και γκολ-γκολ. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Έχει παιχνίδια σήμερα εθνικών ομάδων. Mm-hmm. Και μάλιστα υπάρχει και παιχνίδι φωτιά. Ναι. Φωτιά δεν είναι αυτά. Το Σλοβενία-Καζακστάν, ας πούμε, είναι φωτιά. Μαζί σου. Θες, δεν θες. Δεν λέω κάτι. Ναι, δεν λέω ότι ο ουρανός είναι πράσινος. Όχι, όχι. Ναι. Δεν μπορώ να είμαι απέναντι τους. Αυτό. Καλά, γενικά δεν θες. Αλλά και εσύ λοιπόν, ναι, φέρνεις εδώ στο λαό μου να παίξεις τη Σαμπάιο. Και over το Λεβάντε. Σαντάντερ. Καρμπαχώσα. Ποιο είπες. Σαντάντερ. Καρμπαχώσα. Δεν είσαι ικανομένος από την αποδόσή μου. Δεν είσαι ικανομένος από αυτά που έφερα. Κοίτα, για να είμαι και ειλικρινής, εκνευρίζομαι όταν φέρνεις Premier League. Ναι, αλλά δεν μπορώ να μην φέρνω Premier League. Αυτό με εκνευρίζει, δηλαδή μου ανάβουν όλα τα λαμπάκια εσωτερικά. Ναι, αλλά πάμε καλά στην Premier League. Έχω δεχθεί από το λαό ότι σε λατρεύει για τις Κίνες και τις Βραζιλίες και όλα αυτά, οπότε δεν μπορώ να τους χαλάω στο χατήρι. Okay. Αλλά υπάρχουν αγώνες οι οποίοι. Εντάξει. Αυτό ο εσύ. Το Pokémon που είχες βάλει να βάλει γκολ. Σκόρα, την προηγούμενη αγωνιστική με τη Φορταλέζα, ο Πίκατσου. Μόνο στο μάτς που τον δώσαμε εμείς δεν τα κατάφερε. Δεν πειράζει. Στο μάτς που τον έδωσε δεν έπαιξε, να βγει. Μπαγκίτη ήταν. Εντάξει, μπήκε στο 57.
Ναι. Εντάξει. Έδωσε στον κόσμο δηλαδή περιθώριο μισή ώρα να παίξει να πάρει λεφτά. Αυτό μας λες. Μα ο κόσμος άμα δεν ξεκινάει, παρακαλάει να μην πει για να πάρει τη μονάδα. Μα τον δίνανε τα ρεπορτάζ βασικό, εγώ φταίω. Όχι, βέβαια, εννοείται. Τι να πάντα, πάντα τα ρεπορτάζ δεν είναι. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αλήθεια που υπάρχει. Ξεκάθαρα, τι να κάνω. Ναι. Μάλιστα. Δεν έχω το τηλέφωνο του Βοηβόδα, του προπονητή της Φορταλέζα. Οκ. Okay. Ωραία. Επειδή πρέπει να αποδείξω ότι πάντα υπάρχει κάποιος χειρότερος από τον Ντενίς, θέλω να πω κάτι από τώρα, Δευτέρα. Χειρότερος. Ναι. Ως προς τι, γιατί έχω πολλά αρνητικά. Όχι, όχι. Αυτά που μας ενδιαφέρουν. Α, okay, είναι δικά σου. Okay, okay. Θέλω να πω κάτι. Αφιερωμένο στα φιλαράκια μου νότια. Όφι, Βόλος, Άσος. Θα το δώσω και Bet Factory. Με ένα επιχείρημα. Εάν δεν κερδίσει και το Βόλο, για κλείσω το μαγαζί. Για τον Θεό. Ναι. Για τον Θεό. Ναι. Μόνο αυτό μαζί σου. Μαζί σου. Bye.